שמיר. הנה הריסריים לבוא. הנה תבוא, הנה סטיפאצה. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν καθόλου προσκυμμένοι όλων σας. Διεκδικεί και από ό,τι βλέπω πολλές πρωτιές, γιατί είναι και η πόλη στην οποία η Νέα Αριστερά έφτιαξε τα πρώτα της γραφεία. Πρώτα στην Πάτρα, μετά στην Αθήνα. Είναι και η πόλη όμως η οποία βλέπω ότι διοργανώνει και την πιο μαζική συνέλευση της Νέας Αριστεράς. Όπως είναι γράψη, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα σε αυτόν τον πολύ όμορφο, πολύ ζεστό χώρο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ο οποίος όμως αποδεικνύεται μικρός τελικά για να χωρέσει όλους τους συντρόφους και συντρόφισσες, τους πολίτες της Πάτρας και της Αρχαΐας που θέλουν να συζητήσουμε, γιατί πρωτίστως είπαμε για να συζητήσουμε, το τι με γενέστη. Και βεβαίως, για να συζητήσουμε το από εδώ και πέρα, πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αυτήν την τοποθέτηση με μια πολύ επιγραμματική, αν θέλετε, προσπάθεια περιγραφής της μεγάλης εικόνας. Μια μεγάλη εικόνα η οποία, κακά τα ψέματα, δεν είναι καθόλου ευβίωτη. Γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία βλέπουμε ότι στη χώρα μας κυριαρχεί με πολιτικούς όρους η δεξιά, και μάλιστα μια δεξιά σκληρά νεοφιλελεύθερη και σκληρά αυταρχική, η δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Και στην Ευρώπη επελάβει μια ακροδεξιά. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγους μήνες, ελάχιστοι μήνες, έχουμε μπροστά μας την κρίσιμη μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών. Και εκεί φαίνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινδυνεύουμε να αποτυπωθεί μια ακροδεξιά επέλαση την οποία δεν την έχουμε ξαναζήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην κυρία Έλληνα. Και αυτή είναι μια εξέλιξη που πρέπει να χτυπήσει καμπανάκια σε όλους μας. Και από την άλλη πλευρά, η αριστερά, αλλά θα έλεγα και η κεντροαριστερά και όλος ο προοδευτικός χώρος συνολικότερα, βρίσκεται μπροστά σε μια στρατηγική κρίση. Μια στρατηγική κρίση, η οποία αν δεν απαντηθεί, θα οδηγήσει σε διόνυση της κυριαρχίας της δεξιάς.